Γκρέτερσον. Ο Λάκης βγαίνει από πίσω και με κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. 1-0 η ΑΕΚ. Πατίστα. Σαβεύσκι για τον Λάκη, ευκαιρία της ΑΕΚ. Με τον Λάκη να γυρίζει, για το 2-0 μέσα σε 2 λεπτά. Ο Βασίλης Λάκης. Λάκης είναι πολύ καλή παλιά για τον Κοπιτσί. Να δούμε τον Κοπιτσί μπροστά στο ράπτη. Κάνει τις τρίπλες. Θα σεντράρει την μπάλα και το 2-0 για την ΑΕΚ. Με δράστη τον Βασίλη τον Λάκη. Πέτκοφ τώρα έδωσε πίσω για να βγει η αντεπίθεση της ΑΕΚ. Να ξεκινήσει μάλλον με τον Λάκη. Ο Λάκης κάνει μόνος του την προσπάθεια. Φεύγει απέναντι από τον Κούρογλου. Είναι πολύ καλή ατομική ενέργεια και ένα μεγαλειώδες γκολ από τον Βασίλη Λάκη στο 32. Τον Πέτκοφ η ΑΕΚ ψάχνει για την αντεπίθεση με τον Λάκη να βγαίνει πολύ γρήγορα. Το Χωσάβα περνάει ο Λάκης και νύε στη αγκολ. Να το 0-1. Ό,τι δεν έγινε με το πέναλτι στο 21ο λεπτό γίνεται. Το 23ο με τον Βασίλη Λάκη. Έκαν τη σέντρα για τον Λάκη που με κεφαλιά δεν μπόρεσε να νικήσει τον Πουργιωτόπουλο. Ο τερματοφύλακας του Πανιόνιου απέκρουσε ασταθώς και ο Λάκης με πλασέ κατάφερε να πραγματοποιήσει το 2-0. Η σέντρα του Ζήκου για τον Λάκη που κινήθηκε μόνος χωρίς να επιτηρείται από παίκτη της προοδευτικής. 2-0 στο 43ο λεπτό για την ΑΕΚ. Πετκόβ αλλάζει αφού είδε τον Λάκη να έχει πάρα πολύ χώρο. Η ευκαιρία για την ΑΕΚ. Το σουτ, ένα καταπληκτικό γκολ και το 2-0. Στο 21ο λεπτό του αγώνα. Ωραία η παλιά για τον Λάκη. Στο 44, 2-1 προηγείται η ΑΕΚ της Κοζάνης. 68 λεπτά παιχνιδιού. Νικολαίδης μέσα στην περιοχή της Κοζάνης. Ελευθερώνεται καν τη σέντρα κεφαλιά από τον Λάκη. 4-2 η ΑΕΚ. Βασίλης Λάκης δεν είχε πει την τελευταία λέξη. Στο 86 διαμορφώνεται τελικό 5-2. Ενώ αντίθετα όταν βγαίνουν μπροστά είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Όπως εδώ ο Λάκης, ο οποίος αποφεύγει για άλλη μια φορά τον προσωπικό του αντίπαλο και πετυχαίνει ένα καταπληκτικό γκολ. Πέτκοφ. Τσάρτας, ο οποίος θα πάει να βάλει ένα γκολ. Η μπάλα στο δοκάρι, όχι. Ο Λάκης ολοκληρώνει και πετυχαίνει το 6-0. Τσάρτας. Για τον Κασάπη δεν υπάρχει offside. Η σέντρα, σαν σε προπόνηση, ο Λάκης το 8-0. Κοντά του Νόβολη, Κασάπης θα κάνει την παράλληλη παλιά και εκεί έχουμε το γκολ. 1-0 για την ΑΕΚ από τον Λάκη. Ο Λάκης λοιπόν εκμεταλλεύτηκε αυτή την παλιά από αριστερά. Το στρώσιμο για τον Καγοράκη, πλασάρει η απόκριση από τον Τιλπέρι, το σκύρισμα και το 1-0 για... Από την περιοχή του Πανηλιακού θα κάνει τη σέντρα για τον Τσάρτο. Ο Τσάρτος με κεφάλι πολύ ωραίο στον Κωνσταντινίδη. Ο Κωνσταντινίδης αφήνει πίσω και ένα πολύ ωραίο γκολ από τον Βασίλη Λάκη, 2-0 για την ΑΕΚ. Ανεβαίνει ο Ζαγοράκης, στρώνει για τον Λάκη σε πολύ καλή ευκαιρία, πλασάρει 3-0. Σαν σε προπόνηση αυτό το γκολ, ο Λάκης άφησε την μπάλα στο Σαγοράκη που του πέρασε την κάθετη πάσα στην καρδιά της άμυνας της Κρεβερμάχερ για να γίνει το 3-0. Παλιά του Φερούζεμ, ο Λάκης φεύγει από κανονική θέση και πλασάρει κάνοντας το 3-0. Άφησε το παιχνίδι ο βοηθός στο 43ο λεπτό. Ο Λάκης έκανε κοντρόλ, ευνηδίασε την άμυνα του Πανσεραϊκού. Γαμάρα βγάζει μια υπέροχη παλιά για τον Λάκη, εδώ τον ευνοεί τα κινητά του. Κυνηγάει το Λάκη ο Μικές και ο Πέτης άκρισε την περιοχή. 0-2. Λάκης. Πέρασε στον Νικολαίδη. Επιμένει ο Λάκης. Ευκαιρία για την ισοφάριση που την πετυχαίνει ο... Κασάπης. Μόνος, ξεμαρκάριστος, ξεχασμένος από την άμυνα της Παναχαϊκής. Βγάζει ωραία σέντρα και κεφαλιάκι πάνω στα δίχτυα. 1-0 λοιπόν από τον Βασίλη Λάκη. Πολλά για τον Ίβιτς. Καλή πάσα, ευκαιρία για την ΑΕΚ, το 3-0 με τον Βασίλη Λάκη, η ασίστ του Ήλια Ίβιτς και το σουτ του Λάκη. Βαλίτσα, στρατικό. Η αντεπίθεση της ΑΕΚ με τον Λάκη, ταχύτατα, κοίταξε πως βγαίνει πίσω από τους αμυντικούς του Κυρκυσιακού, πλασάρι, τα δίκαια, η μπάλα 5-0. Με αυτή τη φοβερή κούρσα του Λάκη. Ζαγοράκης, παλιά του για τον Τσάρτα, μπερδεύονται οι παίκτες του ΠΑΟ, βγαίνει ο Τσάρτας μπροστά. Ευκαιρία πασάρι στον Νικολαίδη για το 1-2, σώζει ο Πουργιωτόπουλος και στη συνέχεια της φάσης ο Λάκης δίνει προβάδισμα στην ΑΕΚ στο 38. Νικολαίδης βλέπει το Λάκη και του κάνει καταπληκτική παλιά. Ο Λάκης μπαίνει στην περιοχή, είναι αφύλακτος, πλασάρι 2-0. Η ΑΕΚ με πολύ απλή κίνηση με ένα... Σάπης ζυγίζει το πόδι του, τελικά επιλέγει την καταμέτωπον επίθεση και την χαμηλή πάσα για τον Νικολαίδη και πάλι Κασάπης έτοιμο γκολ είναι και βεβαίως δεν χάνει την ευκαιρία να το πετύχει. Ο Λάκης μπαίνει μες στη μεγάλη περιοχή. Το σούτ του Λάκη, μπάλα κοντράρει και καταλήγει στα δίχτυα. Η ΑΕΚ μειώνει σε 4-3.
το 3-0 του πρώτου ημιχρόνου ο Βασίλης Λάκης. Οργανωμένοι με την συνεχή πονή τους. Εδώ πέρα ο Λάκης κατεβάζει. Θα περάσει και τον Μούντσο Λάκης. Είναι το 1-1 για την ΑΕΚ και το κάνει στο 30. Ο Λάκης σοφαρίζει. Είπαμε ότι η άμυνα της Γκένκ είναι αργή. Αφήνει τα κενά. Γκάτος. Γκάτος για τον Λάκη. Κεφαλιά. Γκολ. Για να δούμε τι θα κάνει ο Κωνσταρικανός. Γύρισε. Ένα σούτ από τον Γεωργιά με το αριστερό. Λάκης γκολ. Πόδια του Λάκη που σημάδεψε σωστά διπλασιάζοντας τα τρέματα της ομάδας του. 57ο λεπτό, 6 με πάσα του Μαλαδένη για τον Λάκη. Δεύτερο προσωπικό τέρμα για τον παίκτη της ΑΕΚ. Τρίτο για την Ένωση. Και ο μονόλογος της ΑΕΚ συνεχίστηκε και στο 75 ο Λάκης μετά από σέντρο του Γεωργάτου διαμόρφωσε το 4-0 πετυχαίνοντας χατρίκ. Κάκος απομακρύνει, ο Γεωργίας κατεβάζει, πραγματοποιεί την σέντρα, ευκαιρία εδώ με τον Λάκη τελικά να πετυχαίνει σε αυτή την φάση ότι δεν μπόρεσε. 2 λεπτά νωρίτερα, η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ. Αντιπάλους, ο Κασάπης για τον Γεωργάτο, η μπάλα περνά, ευκαιρία για τον Λάκη, 1-0. 1-0 με τον Βασίλη Λάκη, να ανοίγει το σκορ. Με τη μία για τον Γεωργία. Επιχειρήσει το γέμισμα για τον Πέτκοφ, η κεφαλιά προς τα πίσω για τον Κωνσταντίνη Ρίχτε και ο Ίβιτς με στη φάση, το πλασέ, η μπάλα είναι στα δίχτυα από τον Λάκη τελικά. Προς τον γκολ ξεκίνησε στο 7ο λεπτό, όταν ο Λάκης εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Χατζή, που προτίμησε να τριμπλάρει αντί να απομακρύνει την μπάλα από την περιοχή του και από κοντά σημείωσε το 1-0. Στο επόμενο αμέσως λεπτό, φιλοξενούν βγήκε στο τελευταίο δεκάλεπτο, θέλοντας να κάνει το τέλειο φινάλε ως γνήσια πριματόνα. Στο 21ο λεπτό, ο Βασίλης Λάκης με καρφωτή κεφαλιά εκμεταλλεύτηκε τη σέντρα του Γεωργάτου, κρίνο φάουλ του Γεωργάτου, και ο Βασίλης Λάκης με το 1 το φετινό του τέρμα άνοιξε το σκορ. Πλήρωσε μισή ώρα παιχνιδιού, ο Μαλαδένης βρέθηκε απέναντι από το Λαμπάκι. Τροματοφύλακας του Άρη αναδείχθηκε προσωρινά νικητής. Όμως ο επερχόμενος Λάκης, με πλασέ στην κενή εστία, σημείωσε το 2-0. Το 3-0 για τους γηπεδούχους ήρθε καθυστερείς του πρώτου ημιχρόνου, με το Γεωργάτο να κάνει ό,τι θέλει τους αμυνόμενους του Άρη και το Λάκη να ευχαριστεί τον συμπαίκτη του, σπρώχνοντας απλώς την μπάλα στα δίχτυα. Το 0-2 ξύπνησε για τα καλά την Ένωση που πήρε την πρωτοβουλία των κινήσεων και στο 300 λεπτό ο Βασίλης Λάκης με το 12ο φετινό του τέρμα εκμεταλλεύτηκε την ωραία σέντρα του Γρηγόρη Γεωργάτου και με κεφαλιά μείωσε 1-2. Το Ρούσεφ που σεντράρει με το αριστερό, παίρνει ο Λάκης, είναι μόνο στην περιοχή ο Λάκης, σουτάρει ο Λάκης, χάνει ο Ματζίδης, το 3-1 για την ΑΕΚ, ένα πολύ ωραίο γκολ από τον Βασίλη Λάκη. Ζαγοράκης για το Λάκη, αυτός απέναντι στο Γεωργίου, ευκαιρία 4-2 για την ΑΕΚ. Ζαγοράκης, ο οποίος κάνει ένα παιχνίδι εντυπωσιακό σήμερα, αφήνει για το Λάκη την μπάλα. Νέο τέτα τέτα αυτή τη φορά, ο Λάκης κάνει το 3-0 στο 74. Αλλά εκείνο ο Λιμπερόπουλος ανοίγει για το Λάκη, βγαίνει ο Αμπάρης, ο Λάκης πλασάρει από μακριά, πολύ όμορφο γκολ από το Βασίλη Λάκη. Τελευταία λεπτά του αγώνα. Ο Λάκης πάει ξανά το τεχνητό ψάρι των παιχνών του Ρακλή, φάτσα σε ένα τέταρτο τον Κολιάκ, το πετυχαίνει ο Λάκης, 4-0. Ο Τσιάρτας ψάχνει και βρίσκει τον Λάκη. Νέα μεγάλη ευκαιρία για την Άκη. Είναι το γκολ τώρα για την Ένωση. Στο 84ο λεπτό από την έξοχη παλιά του Τσιάρτα παγώνει η Ριζούπολη, γιατί ο Βασίλης Λάκης αυτή τη φορά ευστοχή πλασάρι με εξωτερικό φάλτσο με το δεξί. Ταρίνη κρατάει φάτσα στον Νικοπολίδη. Ευκαιρία με το Λάκη, το πλασέ γκολ. 2-1 για την ΑΕΚ. Στο 87 από το γκολ του Βασίλη Λάκη, 3 λεπτά πριν από το τέλος. Η σοφάριση για την ΑΕΚ ήρθε 10 λεπτά πριν από τη λήξη του αγώνα με φαλτσαριστή σέντρα του Τσάρτα και άψοχο πλασέ του Λάκη που πέτυχε έτσι το 7ο φετινό του γκολ με την Ένωση. Η λύτρωση για την ΑΕΚ ήρθε στο 53, όταν μετά από διπλή ευκαιρία που έχασε ο Ναλτζής, ο Λάκης προώθησε την μπάλα στα δίχτυα ύστερα από ασίστ του Κρέικ. Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ αυτή ξανασοφαρίσει με το ξεκίνημα, ύστερα από σέντρα του Κωνσταντινίδη και κεφαλιά του Λάκη. Και παρά τις αποστολές των Τσιάρτα, Κασάπη, Ζαγοράκη, ΟΚΑ, επικράτησε με 3-1. Στο 19 ο συνδυασμός του Κωνσταντινίδη με τον Ήβιτς είχε ως τελικό αποδέκτη τον Λάκη. Και κρατάει την μπάλα ο Βραζιλιάνος, γυρίζει ο Μπίσκαν. Κρατάει ο Σέζαρ. Πάσα για Λάκη, το σούτ το Γκαλίνοβιτς, 3-0. Ο Λάκης στο 91. Ο Λιμπερόπουλος εκτέλεσε, η μπάλα άλλαξε πορεία στο τείχος. Ο Τσιρίλο την έστρωσε στο Λάκη, ο οποίος με φθήβολο διαγώνιο σούτ άνοιξε το σκορ. Ο Λιμπερόπουλος κοντρόλαρε και είδε την κίνηση του Λάκη και ο τελευταίος σκόραρε για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική. Ο Βλάνταν Ίβιτς με ατομική προσπάθεια πέρασε όποιον βρέθηκε στο διάβα του. Την κατάλληλη στιγμή γύρισε στο Λάκη και εκείνος πλασάροντας την κίνηση έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Με το Λάκη, ΑΕΚ. Ο
Σέζαρ που θέλει να φύγει, παίρνει τις κόντρες, έρχεται ο Λάκης μόνος του 3-0. Εδώ ευνοεί η τύχη το Βραζιλιάνο. Σταυρακάκης κάνει την τρίπλα, ο Τόσερ του κλέβει με περίτεχνη ενέργεια, κρατώντας την μπάλα στα πόδια του. Καταπληκτική μπαλιά του Ούγκρου για το Λάκη, το γκολ για την ΑΕΚ, το 3-1. Εξαιρετικός ο Τόσερ απόψε και ο Λάκης που τελειώνει. Διστάζει να βγάλει μπαλιά, καλή κεφαλιά, γκολ! Η ΑΕΚ επιστρέφει στο παιχνίδι με την κεφαλιά του Βασίλη Λάκη και στέλνει την μπάλα στη γωνία του Ζήτκα. Με φάλτσο η μπαλιά, πολύ ωραία του Γεωργέ. Πάρα πολύ κεφαλιά, πάρα πολύ ωραία κεφαλιά. Πάρα πολύ ωραίο γκολ, 2-1. Σταυρακάκης κάνει την τρίπλα, ο Τόσερ του κλέβει με περίτεχνη ενέργεια, κρατώντας την μπάλα στα πόδια του. Καταπληκτική μπαλιά του Ούγκρου για το Λάκη, το γκολ για την ΑΕΚ, το 3-1. Εξαιρετικός ο Τόσερ απόψε και ο Λάκης που τελειώνει. Διστάζει να βγάλει μπαλιά, καλή κεφαλιά, γκολ! Η ΑΕΚ επιστρέφει στο παιχνίδι με την κεφαλιά του Βασίλη Λάκη και στέλνει την μπάλα στη γωνία του Ζήτκα. Με φάλτσο η μπαλιά, πολύ ωραία του Γεωργέ. Πάρα πολύ κεφαλιά, πάρα πολύ ωραία κεφαλιά. Πάρα πολύ ωραίο γκολ, 2-1.